Ο πρόεδρος του Ισημερινού, Λενίν Μορένο, διέταξε τις αρχές να επιβάλλουν απαγόρευση κυκλοφορίας στις περιοχές κοντά στην Εθνοσυνέλευση και σε στρατηγική σημασία κτίρια. Η απόφαση έρχεται μετά την έκτη μέρα των μαζικών κινητοποιήσεων και των βίαιων επεισοδίων εναντίον των μέτρων λιτότητας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Δανειακής Συμφωνίας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Διαδηλωτές συνέχισαν να κρατούν αποκλεισμένους 84 δρόμους σε 21 επαρχίες. Επεισόδια αναφέρονται σε διάφορες περιοχές. Ήρθαμε εδώ επειδή μας πήραν τα καύσιμα. Αυτό δεν είναι καλό. Οι τραπεζίτες, οι πλούσιοι, οι εκατομμυριούχοι. Για μας δεν είναι καλό. Ο πρόεδρος Μορένο αποφάσισε να μεταφέρει προσωρινά την κυβέρνησή του στην πόλη Γουαγιακίλ, όπου συνεδρίασε το Υπουργικό του Συμβούλιο. Δεν μπορεί να παραβιάζεται το δημοκρατικό σύστημα. Το Σύνταγμα δεν μπορεί να παραβιάζεται. Δεν γίνεται να καταστρέφονται οι περιουσίες των πολιτών και βεβαίως δεν πρέπει να κινδυνεύει η σωματική ακαιρεότητα των ανθρώπων. Οι αρχές κάνουν λόγο για 570 συλλήψεις. Ο πρόεδρος Μορένο κατηγορεί τους αντιπάλους του ότι προσπαθούν να κάνουν πραξικόπημα εναντίον της κυβέρνησης.